Θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη που αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αλέξανδρε, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ και δύο μήνες, κάθε πρωί, γιατί ήμουν πρωί, τώρα μαθαίνω σιγά σιγά, λέω καλησπέρα, έλεγα τι θα γίνει με αυτές τις 120 δόσεις ασφαλιστικά ταμεία. Όλη η αγορά, όλος ο κόσμος, όποιος με βλέπει, καταστηματάρχης, επαγγελματίας ελεύθερος, με ρωτάει γι' αυτό. Πότε θα πάνε στη Βουλή 120 δόσεις, πότε θα πάνε για ψήφιση? Καταρχάς να πω ότι είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή το νομοσχέδιο είναι έτοιμο. Νομίζω ότι έχει δει και το φως της δημοσιότητας. Έχει δει το φως. Πότε θα πάει? Οπότε ποια είναι ζήτημα προγραμματισμού της Βουλής? Λογικά τώρα, επειδή η Βουλή διακόπτει για το Πάσχα, θα ψηφιστεί μετά το Πάσχα. Αλλά είναι ζήτημα πια, όπως καταλαβαίνετε, ημερών. Δεν είναι ζήτημα άλλων επεξεργασιών ή προετοιμασίας. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Περιμένει τον προγραμματισμό της Βουλής, θα ψηφιστεί. Είναι μια ρύθμιση πάρα πολύ σημαντική. Το λέω όχι γιατί είμαι υπουργός εργασίας, αλλά γιατί θα προσφέρει όντως τεράστια ανακούφιση στον κόσμο. Οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Άρα καταλαβαίνετε ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1.300.000 αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Το ξέρουμε. Γι' αυτό είναι τρομακτικά έντονο το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό το ρωτάμε τέτοια ένταση. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει πολύ καινοτόμα στοιχεία, γιατί περιλαμβάνει, πέρα από το κούρεμα των προσαυξήσεων που υπάρχουν στις ρυθμίσεις, που υπάρχει συνήθως στις ρυθμίσεις, λαμβάνει κούρεμα βασικής οφειλής, κούρεμα κεφαλαίου. Αυτό δεν υπήρχε σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Πριν πάμε στις λεπτομέρειες, ισχύει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι θεσμοί θέλουν να το δουν από κοντά όταν θα έρθουν στην Αθήνα? Όχι, δεν σχετίζεται καθόλου με τέτοια ζητήματα. Αφορά αποκλειστικά αυτή η όποια καθυστέρηση τον προγραμματισμό της Βουλής σε σχέση και με τη διακοπή της και μετά από ανοίγει, που μετά έχει. Το Θωμά, ανοίγει, αρχίζουν οι εργασίες Βουλής. Νομίζω λογικά εκεί, μετά την πρώτη Μαγιά. Ναι. Άρα δηλαδή. Απλώς επιτρέψτε τις πρώτες μέρες του Μαΐου, κάποια στιγμή θα ψηφιστεί στη Βουλή. Οι δανειστές, επιτρέψτε μου λίγο σε αυτό με τους θεσμούς, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη παρεξήγηση σε σχέση με το τι ισχύει από τον Αύγουστο και μετά στη σχέση μας με τους θεσμούς. Από τον Αύγουστο και μετά δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη που ίσχυε πριν τον Αύγουστο, όπου δηλαδή εμείς για να δανειοδοτούμαστε από τον επίσημο τομέα έπρεπε να υλοποιούμε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές και στην πραγματικότητα οποιοδήποτε μέτρο θέλαμε να περάσουμε, το οποίο εν ευρία ενία άγγιζε το μνημόνιο, είτε ως προς το δημοσιονομικό του, είτε προς άλλες επιλογές του μνημονίου ενώ πολιτικής υφής, θα έπρεπε να συζητείτε και πάντως να συμφωνείτε με τους δανειστές. Από τον Αύγουστο και μετά αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει. Η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ελευθερίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Με ενισχυμένη υποπτία. Με υποπτία, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά. Αυτή τώρα να τον κόψω εγώ τώρα. Αυτή η ενισχυμένη υποπτία είναι για όλες τις χώρες. Όχι, οποίες βγήκαν η υποπτία από μνημόνιο. Είναι για όλες τις χώρες. Η ενισχυμένη είναι η Ελλάδα των μνημονίων. Δεν ήταν όλες. Γιόρτασέ με. Ναι, όχι. Όχι το ίδιο. Για όλες τις χώρες των μνημονίων. Ναι, που ήταν στα μνημόνια. Επιτρέψτε μου, οι δεσμεύσεις, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η υποπτία αυτή έχει να κάνει με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρώτον, δηλαδή ότι συμφωνούμε ότι επιτυγχάνουμε το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα όπως έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2022. Επομένως, οι επισκέψεις τους όποτε γίνονται και κατά κανόνα βλέπετε ότι συναντιόνται με το οικονομικό επιτελείο για να επιβεβαιώσουν ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και επιβεβαιώνεται αυτό. Και το δεύτερο που αφορούν οι όποιες δεσμεύσεις είναι το να μην ανατρέπονται βασικές πολιτικές επιλογές που έγιναν, όπως για παράδειγμα η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, να μην ξυλώσει κανείς την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έκανε την ενοποίηση των ταμείων κτλ. Αυτού του τύπου είναι οι όποιες δεσμεύσεις. Δεν αφορούν οι υπόλοιπες πολιτικές που υλοποιούμε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι από τον Αύγουστο και μετά προχωράμε σε πολιτικές αρκετά πιο ελεύθερα από ό,τι πριν. Μπορούν στο πλαίσιο των εξαμηνίων ελέγχων να παγώσουν το νομοσχέδιο? Όχι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν, όχι. Να κάνω την κακή ερώτηση που έκανα και στον κύριο Κρέτσο προηγουμένως. Γιατί να μην είμαι καχύποπτος εγώ και γιατί να μην πιστεύσω την αντιπολίτευση που λέει ότι όλα έρχονται τώρα κάποιες μέρες πριν τις ευρωεκλογές? Γιατί πρώτον, απτές αποδείξεις, έτσι. Από τον Σεπτέμβριο, αν θυμάστε καλά, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και λέει: για το 2019 έχω ένα δημοσιονομικό περιθώριο Χ, 900 εκατομμύρια περίπου, πέραν της επίτευξης των στόχων. Και κάνω αυτές τις πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Μείωση του έμφυα, μείωση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιδότηση ενοικίου, δεσμεύεται για την αύξηση του κατωτατού μισθού, προσλήψεις για την ειδική αγωγή, προσλήψεις για το βοήθεια στο σπίτι. Ένα προς ένα συγκεκριμένα μέτρα κοστολογημένα, στοχευμένα για κοινωνική ανακούφιση και πλέον μέτρα που ελαφρύνουν και τη μεσαία τάξη.
υλοποιούνται στο ακέραιο. Μέχρι και τον Ιανουάριο είχαν όλα υλοποιηθεί. Δεν μπορεί κανείς μονίμως να κρίνει όλες τις πολιτικές που υλοποιεί μια κυβέρνηση στη βάση του αν εξυπηρετούν προεκλογικό σκοπό ή όχι. Δηλαδή, όλες οι ρυθμίσεις που κάναμε τα τελευταία 4 χρόνια είναι όλες υπαγόμενες σε μια προεκλογική, ας πούμε, διαδικασία. Η δικιά μας λειτουργία είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολλών, δηλαδή βασικά πώς θα ενισχύσεις το εισόδημα των εργαζομένων και τη διαπραγματευτική τους δύναμη αφενός και πώς θα ανακουφίσεις τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από αυτά που υπέστη την περίοδο της κρίσης, κυρίως από τις πολιτικές λιτότητας. Αυτό είναι ο άξονας, σε αυτό πάνω προχωράμε και κάθε μέρα υλοποιούμε πολιτικές. Όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο έχουμε, τόσο περισσότερο αυτό το κάνουμε πράξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο που μπορεί να αμφισβητηθεί από αυτό. Καλά, δεν μπορώ να είμαι. Καχύποπτο είμαι και σας αναφέρω ακριβώς τη άσκηση που κάνει η αντιπολίτευση για αυτόν τον λόγο. Η καχυποψία όμως μπορεί με την αντιπαράθεση και των επιχειρημάτων να καταρρύπτεται. Μάλιστα. Ξέρεις το ότι μου έρχεται. Εκτός αν είναι βόλαδο στα όλα μου έρχεται, επειδή έρχονται εκλογές. Γι' αυτό δηλαδή ότι έχει ανοίξει το πακέτο και ό,τι έχουμε και δεν έχουμε το δίνουμε σε παροχές και σε επενδύσεις. Καταρχάς το θεωρώ λίγο προσβλητικό για τους εργαζόμενους να χαρακτηρίζεται ως παροχολογία, για παράδειγμα, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν μπορείς αυτά που οφείλεις να κάνεις όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία έχει σαφές ταξικό πρόσημο και σαφή κοινωνική αναφορά. Αυτά που οφείλεις να κάνεις, οι δεσμεύσεις που υλοποιείς, αυτά που σε καθιστούν αξιόπιστο να χαρακτηρίζονται παροχολογία. Αυξήσατε τον κατώτατο μισθό, ελέγχεται αν είναι εφαρμοσδιστό. Ξεχάσατε και δυο, ο υποκατώτατος. Και την κατάργηση των τροφίων. Αυτό δεν είναι παροχή, αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό έχω να το λέω. Και παίρνω θέση εδώ, δεν είναι. Και εγώ θέλω να πάρω θέση, ούτως ή άλλως παίρνουμε θέση όλοι μας. Το ξεχάσαμε όμως. Υπήρχε ο υποκατώτατος μισθός, δεν θέλω να το ξεχάσω γιατί. Συμφωνώ. Έχω ένα παιδί ο οποίος είναι σε ηλικία να βρει μια δουλειά και σκεφτόμουν πώς θα βγει αυτό στην αγορά εργασίας. Γιατί να έχει τόσες δεξιότητες, να έχει τόσες γνώσεις και να μην μπορεί να πληρωθεί καλύτερα από αυτό που δεν έχει, από μένα, ας πούμε. Ωραία. Ο υποκατώτατος μισθός ήταν μια εντελώς ντροπιαστική, κατά τη γνώμη μου, ρατσιστική ρύθμιση, η οποία είχε τεθεί το 2012. Εμείς είχαμε δεσμευτεί να την καταργήσουμε. Είχε τεθεί από την τότε συγκυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω γιατί ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό δεν ήξερε ο άνθρωπος, μάλλον το θέσπισε η δική του κυβέρνηση, το ξέχασε, δεν είχε ενημερωθεί σωστά και το απέδιδε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια απόσταση από την πραγματικότητα. Όπως και να έχει, είχαμε δεσμευτεί. Η ιδέα λέει να καταργηθεί ο υποκατώτατος μισθός και τον κλέψα. Ναι, φυσικά. Ναι. Μετά Χριστόν προφήτης διαρκώς ο κύριος Μητσοτάκης, όπως για παράδειγμα και για τους εργαζόμενους με τα δίκυκλα, που βγήκε προχθές και είπε ότι θα φέρω ρυθμίσεις για τους διανομίσματα. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη κατεβάσει ρυθμίσεις για τους διανομίσματα στο νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο θα είναι, στο νομοσχέδιο που θα μπει. Για τις 120 δόσεις. Ναι. Αλλά νομίζω πως δεν είναι ζήτημα μόνο του μετά Χριστόν προφήτης. Είναι, για μένα έχει και μια πολύ μεγάλη υποκρισία αυτό. Στα εργασιακά η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Και αυτό το έκανε πράξη όταν ήταν κυβέρνηση. Και αυτό το επικαλείται με ένα σοβαρό τρόπο και ως σχέδιο για την επόμενη μέρα. Όταν υποστηρίζει τις ανακοινώσεις του κυρίου Κούρτς και λέει ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο και λέει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μια αιμονή της αριστεράς. Όταν λοιπόν ακολουθεί μια τέτοια γραμμή, προχθές νομίζω, χτες αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι και το δώρο των Χριστουγέννων είναι ένα επίδομα που θα ευχόταν να μην υπάρχει. Μισό λεπτό, να το ακούσουμε αυτό για να σχολιάσει, γιατί το είπα ακριβώς ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Να το ακούσουμε ακριβώς και να σχολιάσουμε στη συνέχεια. Frankly, I don't want, you know, a society which is dependent on Christmas handouts. Young people should not be expecting, or a Christmas gift, at the end of each year, in order to sort of become essentially hostages of a capitalistic system, rather than handouts. I want to focus on opportunities. Ουσιαστικά λέω ότι δεν θα πρέπει να χρειάζεται να περιμένουμε το δώρο ο κύριος Μητσοτάκης και θα έπρεπε να έχουμε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερη ανάπτυξη, ώστε να μην έχει ανάγκη ο εργαζόμενος στο τέλος του χρόνου. Μην περιμένουμε επιδοματική πολιτική. Ζούμε. Να υπενθυμίσω ότι το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι πελατειακό κράτος, είναι κατάκτηση των εργαζομένων. Δεν είναι επιδοματική πολιτική. Αλλά κοιτάτε δύο εργαζόμενους οι οποίοι δεν το έχουν. Είναι η κατάκτηση των εργαζομένων το δώρο Χριστουγέννων. Κοιτάζετε δύο εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν. Πολύ σωστά δώρο. Και θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα επανέλθει αυτό και στο δημόσιο. Δεν αμφισβητώ εγώ αυτό. Εγώ που δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχω πάρει δώρο Χριστουγέννων εδώ και 12-13 χρόνια. Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, είναι παράβαση με καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Γιατί δούλευα με μπλοκάκι. Για τις ατυπικές μορφές, γιατί υπάρχουν μη τυπικές μορφές εργασίας. Δηλαδή ήταν κάτι χαμένο έτσι. Και αλλιώς
στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι, για δεν είναι χαμένο για όλους, στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι σωστό να δίνουμε την εντύπωση ότι δεν, είναι, ότι δεν υφίσταται στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει υποχρέωση 14 μισθών. Για να μην καταβάλλεται ποτέ το δώρο Χριστουγέννων. Ναι. Για παράδειγμα, είμαστε σίγουροι ότι ο κατώτατος μισθός πλέον μετά την αύξησή του καταβάλλεται κανονικά ή άλλαξαν συμβάσεις των εργαζόμενων και από κανονική εργασία πάνε σε part-time? Είχαμε ήδη εντοπίσει τις επιχειρήσεις οι οποίες άμοιβαν τους εργαζόμενους με μισθούς κάτω των 650 ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε με την αύξηση αμέσως τον έλεγχο στοχευμένα στις επιχειρήσεις αυτές για να δούμε αν έχουν συμμορφωθεί αφενός και αφετέρου να παρατηρήσουμε αν τυχόν έχουν κάποιες μεταβολές στις σχέσεις εργασίας οι οποίες θα υποδείκνυαν ότι πάνε να υποκρύψουν τη μη παροχή, τη μη πληρωμή του αυξημένου μισθού. Από ό,τι μας δείχνουν μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, υπάρχει απόλυτη, σχεδόν απόλυτη συμμόρφωση. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Σχεδόν, ξέρετε, το σχεδόν είναι. Η εικόνα που έχουμε από τις επιχειρήσεις είναι ότι πλέον καταβάλλουν τον αυξημένο κατώτατο μισθό. Δεν έχουμε παραπαντικότητα. Χωρίς αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Χωρίς αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Χωρίς να κάνουν την πλήρη μερική, για παράδειγμα, για να μπορέσουν να το. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν κάνει απολύσεις άλλων? Όχι. Και εδώ είναι πιο σημαντικό ακόμη αυτό που ρωτάτε για τον εξής λόγο. Πριν κάνουμε την αύξηση και την επομένη της αύξησης, υπήρχε μία φιλολογία και από πολλά κανάλια και μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη Νέα Δημοκρατία ότι η αύξηση αυτή, και επειδή θεωρήθηκε και σημαντική αύξηση, θα οδηγήσει σε απολύσεις. Ότι δεν θα μπορέσουν δηλαδή οι επιχειρήσεις να κρατήσουν την αύξηση αυτή. Από την πλευρά μας, από καιρό λέγαμε ότι η αύξηση του μισθού των εργαζομένων είναι παράγοντας τόνωσης της οικονομίας. Διότι τονώνει την κατανάλωση, τονώνει την εσωτερική ζήτηση, ιδίως σε μια οικονομία όπως η ελληνική που βασίζεται στην κατανάλωση, και άρα θα είναι παράγοντας αναπτυξιακός για τη λειτουργία της οικονομίας. Στους δύο μήνες που έχουμε την αύξηση του μισθού, έχουμε ρεκόρ στις νέες θέσεις εργασίας. Ο μήνας Φεβρουάριος, που ήταν ο μήνας αύξησης του κατώτατου μισθού, είχαμε ρεκόρ στις νέες προσλήψεις. Άρα, όχι μόνο δεν έγιναν απολύσεις από τις επιχειρήσεις, αλλά εκτινάχθηκαν και οι προσλήψεις. Και αυτό συνεχίστηκε και τον Μάρτιο. Με τα στοιχεία που δημοσιεύσαμε χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται ότι στο δίμηνο έχουν δημιουργηθεί περίπου 73.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα ποσοτικά στοιχεία είναι καλά, τα ποιοτικά είναι καλά. Αποδεικνύουν αυτά. Αυτά αποδεικνύουν ότι μπορούμε να έχουμε μια αγορά εργασίας στην οποία και η ανεργία να αποκλιμακώνεται και οι νέες θέσεις που δημιουργούνται να είναι. Νέες θέσεις που δημιουργούνται να έχουν αξιοπρεπείς αμοιβές. Σε ό,τι αφορά το χάρτη τώρα, για το πώς είναι ακριβώς ο χάρτης μεταξύ της μερικής και της πλήρους απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή οι νέες θέσεις εργασίας και από το 18 και μετά, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι κατά το 70% πλήρους απασχόλησης και κατά 30% μερικής. Άρα φαίνεται ότι είμαστε σε μια καλή πορεία για να μπορέσουν να αποκατασταθεί το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Οι νέες θέσεις εργασίας. Όχι, εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση. Συγγνώμη, είμαι καχύποπτος. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω στο δημόσιο. Θέλω να ξέρω. Οι νέες θέσεις εργασίας ακολουθούν αυτή την πορεία που μας είπατε. Οι παλιές σχέσεις εργασίας, οι υπάλληλοι υποβάλλονται στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων? Μήπως οι παλιές θέσεις εργασίας αλλάζουν? Θα σας πω. Η μεγάλη ανατροπή στον χάρτη και στη σχέση μεταξύ, ενώ στο συνολικό χάρτη και στη σχέση μεταξύ των σχέσεων, των εργασιακών σχέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης, συνέβη περίπου το 2013, 12 με 13. Εκεί ήταν που η χώρα, από εκεί που είχε μια κατάσταση που ήταν πολύ περισσότερες οι πλήρους απασχόληση σχέση με τη μερική απασχόληση, έγινε ανατροπή αυτού του συσχετισμού. Και ακόμη αυτή η ανατροπή δεν έχει εξισορροπηθεί πλήρως. Δηλαδή, στη συνολική εικόνα των εργασιακών σχέσεων, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια γενική υπέρβαση των σχέσεων πλήρους απασχόληση έναντι τη μερική. Άρα, όμως, είναι περίπου στα ίσα και παίζουν μήνα το μήνα, χρονιά τη χρονιά. Στο 50% δηλαδή. Ναι, αλλά οι νέες θέσεις εργασίας από το 18 και μετά υπερβαίνουν κατά πολύ οι πλήρους απασχόληση τη μερική. Αυτό δείχνει ότι είσαι σε μια καλή πορεία και μπορεί πια να χτίζει σε σταθερά θεμέλια νέε θέσει εργασία. Θα περαιτέρω το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να βελτιωθεί και αυτό, γιατί έχει έρθει. Ήρθε το πρώτο κομμάτι. Τα συνδικάτα, ξέρετε, σα λένε ότι ήρθε κουτσουρεμένο. Δεν ήρθε σε όλη αυτή η πλήρη αποκατάσταση. Θα γίνουν αλλαγές. Πλήρης αποκατάσταση είναι των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Απολύτως πλήρης. Ναι. Ο νόμος όπως ίσχυε. Άλλο, τα συνδικάτα λένε, οι συνδικαλιστές λένε και δίκιο έχουν ότι δεν χρειάζεται να βάζει το Υπουργείο τον κατώτατο μισθό. Ναι, να το καθορίζει το Υπουργείο. Α, εννοείται για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Κοιτάξτε, η θέση και η δική. Και ακόμη δεν τους έχει περιλαμβάνει όλους.
οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μισό λεπτό, γιατί είναι δύο διακριτά ζητήματα. Δύο διαφορετικά ζητήματα. Οι συλλογικές. Γινόταν κάποτε μαζί αυτά δύο. Θα σας πω. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι βασικές τους αρχές, που είναι το πώς μπορεί μία συλλογική σύμβαση κλαδική να γίνεται υποχρεωτική σε έναν κλάδο και το πώς η κλαδική σύμβαση θα υπερισχύει στον εργαζόμενο έναντι της επιχειρησιακής ή της ατομικής, κατά κανόνα η ευνοϊκότερη δηλαδή, αυτές οι δύο αρχές επανήλθαν κανονικά, τις επανέφερε η κυβέρνηση δηλαδή κανονικά από την 21η Αυγούστου. Κανονικά. Όπως ήταν και πριν. Όπως ήταν εννοώ από τον νόμο του 90. Αναγκάζονται οι εργοδότες να κάτσουν στο τραπέζι. Οι εργοδότες κάθονται στο τραπέζι, όμως εδώ μισό λεπτό για να μην, για να μην μπερδεύουμε τα ζητήματα. Γιατί χάρη στην αποκατάσταση αυτή που κάναμε, η οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είχαν καταργηθεί ουσιαστικά, είχαν ανασταλεί αυτές οι βασικές τους αρχές το 2012 και τις επαναφέραμε εμείς τον Αύγουστο του 2018. Χάρη σε αυτό ήδη έχουμε επεκτείνει, έχω καταστήσει γενικώς υποχρεωτικές 11 συλλογικές συμβάσεις σε 11 πολύ κρίσιμους κλάδους οικονομίας. Τώρα ξενοδοχεία, άλλες τρεις. Ναι, άλλες τρεις περιμένουμε την άλλη εβδομάδα που θα τις κάνω γενικώς υποχρεωτικές. Ξενοδοχεία, τράπεζες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δηλαδή σε κλάδους όπου υπήρχε. Υπήρχαν ατυπικές μορφές απασχόλησης, άρα είναι σημαντικό. Και προχωράμε να εξετάζουμε κάθε φορά και τις υπόλοιπες, αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τις κηρύξω γενικώς υποχρεωτικές. Καλύπτουν πάνω από 200.000 εργαζόμενους αυτό, και αυτό σημαίνει για αυτούς τους εργαζόμενους αύξηση μισθών. Γιατί οι συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν ανώτερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Για αυτούς. Από εκεί και πέρα, εάν το να γίνει μια συλλογική σύμβαση είναι ζήτημα αυτό που λέει η λέξη, της συλλογικής αυτονομίας, δηλαδή του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ναι. Δεν είναι ζήτημα και δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα του Υπουργού να κάνει μια συλλογική σύμβαση. Βεβαίως. Το λέω γιατί μου έρχονται διάφοροι και μου λένε για μας μια συλλογική σύμβαση δεν έκανες. Και τους λέω πρέπει εσείς να την κάνετε και εγώ θα την κάνω υποχρεωτική για όλους. Ωραία. Το ξέρουν, έρχονται. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει πια. Κινητικότητα, γιατί αυτή η κινητικότητα δημιουργεί και την ελπίδα για καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Έτσι είναι, ναι. Ξέρετε, εγώ και ο Αλέξανδρος και πάρα πολλοί άνθρωποι, πέρα από το γεγονός ότι εδώ το δημόσιο έχασε τα δώρα, έχασε τα πάντα, στο ιδιωτικό τομέα χάσαμε τις δουλειές μας, χάσαμε τα ρεπό μας, χάσαμε τις άδειες, δεν παίρναμε δώρα. Εγώ τουλάχιστον έπαιρνα δώρα, αλλά κάποιες φορές δεν έπαιρνα ρεπό, δεν έπαιρνα άδειες, δεν πληρωνόταν τίποτα. Ζήσαμε τη ζούγκλα. Τη ζουν ακόμα οι άνθρωποι τη ζούγκλα. Πότε θα καταφέρουμε να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο κανονικό? Να σας πω. Στα εργασιακά έχουμε δύο βασικούς άξονες που τους έχουμε υλοποιήσει και θεωρώ ότι χάρη σε αυτούς τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Έχουν αρχίσει ήδη να βελτιώνονται. Που ήταν να φέρουμε πίσω τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα και να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, καταργώντας τον υποκατώτατο. Αυτά τα θεωρώ πυλώνες για να μπορεί κανείς να προχωρήσει σοβαρά σε μια ανάταξη της αγοράς εργασίας, και από την άλλη πρέπει να έχει κανείς ένα ελεγκτικό μηχανισμό και μια πολιτική βούληση που να στηρίζει αυτόν τον ελεγκτικό μηχανισμό για να επιβεβαιώνει ότι αυτά τα οποία νομοθετείς εφαρμόζονται και στην πράξη. Διότι το πρόβλημα με την περίοδο, ιδίως 10-14, δεν ήταν μόνο ότι αποδιαρθρώθηκε εντελώς το πλαίσιο προστασίας της εργασίας, ήταν ότι είχε εντελώς απαξιωθεί και ο ελεγκτικός μηχανισμός. Υπήρχαν επιχειρήσεις άβατα, υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ασύλια, υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν ελέγχονταν, υπήρχε ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας που είχε χάσει ένα τεράστιο μέρος του προσωπικού του. Άρα στην πραγματικότητα είχε δημιουργηθεί και ένα κλίμα, είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα ασυδοσίας. Αυτή τη στιγμή εμείς δουλεύουμε, δηλαδή όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε σε αυτούς τους άξονες. Να αποκαταστήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, να φέρουμε μπροστά όμως και ρυθμίσεις οι οποίες δεν υπήρχαν ποτέ και δεν προστατεύονταν, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν προστατεύονταν ποτέ. Δηλαδή ήταν αόρατοι και πριν την κρίση. Οι εργολαβικοί που είπε ο κύριος Κλώσσας πριν, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Οι εργαζόμενοι διανομής με τα δίκυκλα. Δεν έχασαν την προστασία τους μέσα στην κρίση. Ουδέποτε προστατεύονταν. Ναι, από το προστατεύονταν. Σύστημα. Άρα ταυτόχρονα προσπαθούμε να κλείσουμε και μαύρες τρύπες του συστήματος που δεν είχαν ποτέ ρυθμιστεί και μέσα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγχουμε την εφαρμογή. Και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, υπάρχουν αποτελέσματα απτά σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή εσείς δεν ακούτε και ο Αλέξανδρος δεν ακούει τώρα, εγώ στα αυτή μου όμως ακούω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι πάνω και λένε γιατί να παίρνουν μόνο στο ιδιωτικό τομέα και εμείς να μην παίρνουμε κάποιο δώρο. Ακόμα και αυτό το κουτσουρεμένο που παίρναμε κάποτε.
Ναι. Υπάρχει σκέψη. Το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα. Το 13ο και 14ο μισθό. Δηλαδή υπάρχει σκέψη να επανέλθει. Γελάτε, το ξέρω. Γελάω, γιατί τώρα, αν πω εγώ κάτι, ξέρω ότι το επόμενο λεπτό θα υπάρχει μια είδηση. Ο δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθεί. Δεν θα πάμε να το εισπράξουμε. Τώρα μα λένε θα πάμε να εισπράξουμε. Όχι, δεν θα πάμε να εισπράξουμε. Είναι για να πω πάνω τι δίπλα να βάλουν. Πέστε μα, πέστε μα. Ανοιχτό άφησε την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, κυρία Χτσιόγλου. Κοιτάξτε, η αποκατάσταση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Όπως και ήταν και είναι ο 13ος και 14ος μισθός, γιατί δεν είναι επίδομα, ούτε είναι πελατειακό κράτος, αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λέγονται από σοβαρούς πολιτικούς αυτή τη χώρα. Η αποκατάσταση λοιπόν αυτού του πλαισίου είναι και παραμένει στο επίκεντρο αυτής της κυβέρνησης. Και κάνουμε βήματα σταθερά κάθε φορά που έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο. Επομένως, όλα αυτά για μας είναι στην ατζέντα της υλοποίησης. Δεν είναι πράγματα τα οποία μας πέφτουν από τον ουρανό. Ξέρω. Και ούτε ποτέ θα έλεγα ότι αυτό το ζήτημα συνιστά. Πραγματικά απορώ, όπως τόλμησε και το είπε, ότι αυτό το ζήτημα συνιστά πελατειακό κράτος ο 13ος μισθός. Είναι ντροπιαστικό και προσβλητικό για τους εργαζόμενους. Εγώ ξέρω ότι το νόμο για το 13ο και 14ο μισθό, όλο αυτό το σχέδιο το έχετε ετοιμάσει, το έχει ο Πρωθυπουργός στο γραφείο του, σε ένα σιρτάρι, και περιμένει να το βγάλει κάποια στιγμή όταν θα φτάνουμε κοντά στις εκλογές. Όχι, όχι. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι ευτυχώς λίγο πιο μεθοδικός. Αυτή η χώρα μας έχει συνηθίσει. Δεν κυβερνιέται τυχαία η χώρα, λίγο να μην συγγνώμη, αλλά αυτή η χώρα μας έχει συνηθίσει σε απίστευτα πράγματα. Έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα. Μη μας κοιτάτε που είμαστε έτσι καχύποπτοι, σας το ξαναλέω για μία ακόμη φορά. Έχουμε κι εμείς ζήσει καταστάσεις οι οποίες ήταν τραγικές σε αυτή τη χώρα. Όλοι οι Έλληνες έχουν ζήσει καταστάσεις τραγικές. Ναι, σχεδόν όλοι. Γι' αυτό δεν πιστεύει κανείς τίποτα. Γι' αυτό, ξέρετε, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε. Να λέει ο κόσμος, όλοι οι ίδιοι είναι αυτό το απαξιωτικό το οποίο κάνει τη ζημιά και κακό στη δημοκρατία. Κάνει τεράστια ζημιά στη δημοκρατία. Και δεν φταίνε οι πολίτες. Οι πολίτες βέβαια, εμείς ψηφίζουμε, αλλά ξέρετε, φταίνε και οι πολιτικοί. Δεν θεωρώ πάντως ότι και οι πολίτες πρέπει να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως παθητικούς αποδέκτες μιας ιστορίας στην οποία λένε εμείς δεν φταίμε ποτέ. Ο κάθε πολίτης έχει πολιτική ευθύνη. Είναι ενεργό όν σε μια δημοκρατία και πρέπει να αξιολογεί και να παίρνει αποφάσεις. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει διαπιστευτήρια στην κοινωνία αυτά που έχει κάνει πράξη. Άρα στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις έχεις δύο πράγματα να συγκρίνεις. Το τι έκαναμε πράξη σε σχέση με αυτά που είχαμε δεσμευτεί, αν ήμασταν αξιόπιστοι δηλαδή στο σχέδιο που εκφωνήσαμε ή όχι, και τα πεπραγμένα των προηγούμενων, γιατί και αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή που διεκδικεί να γίνει κυβέρνηση, αφενός, αφετέρου το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αρκετά καθαρά τα δύο σχέδια. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι καθόλου της άποψης κάποιων που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέδιο. Δεν είναι αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό πινοσέτ και στα οικονομικά. Το οποίο είναι απολύτως ανταγωνιστικό από το σχέδιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλεσμένο μετά από την Νέα Δημοκρατία, θα μας εξηγήσει όλα αυτά. Αν ξεκινήσω να διαβάζω τα ερωτήματα που έρχονται από τηλεθεατές, θέλουμε 77 εκπομπές. Επειδή όμως. Ναι, επειδή δεν έχουμε τόσο χρόνο. Τι είναι αυτό που άμεσα το επόμενο διάστημα έχει βάλει σκοπό το Υπουργείο Εργασίας να λύσει, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις κατεβάζουμε μερικές ρυθμίσεις για τα εργασιακά που θεωρώ ότι είναι τομή. Στην προστασία της εργασίας στη χώρα. Νούμερο ένα είναι το γεγονός ότι οι απολύσεις πια στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή. Τι εννοείται αιτιολογημένες? Τώρα, εμένα, αν θέλει να με απολύσει ο κλώσσας, θα πει δεν τον έχω ανάγκη, έχω πρόβλημα. Δεν είναι καλός εργαζόμενος. Δεν είναι καλός εργαζόμενος. Να ορίστε, φέρνω και μια απόδειξη από έναν άλλον. Ότι δεν είναι καλός εργαζόμενος, μια αξιολόγηση. Μέχρι σήμερα, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος δηλαδή, στην Ελλάδα ισχύει το ανετιολόγητο των απολύσεων. Δηλαδή μπορεί να σας απολύσει ο κ. Κλώσσας γιατί απλά δεν του αρέσετε. Από την ψήφιση του νόμου και μετά, το οποίο συνιστά ευρωπαϊκό κεκτημένο, θέλω να πω, δηλαδή ότι στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει αυτό κατά κανόνα, από την ψήφιση του νόμου και μετά θα πρέπει να έχει βάσιμο λόγο απόλυσης, ο οποίος να συνδέεται. Είναι βάσιμο λόγος απόλυσης ότι δεν είναι καλός εργαζόμενος. Θα πρέπει να αποδεικνύεται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και τι πρακτικά, για να το πούμε, τι θα σημαίνει αυτό, αλλάζει στην πραγματικότητα
εντελώς όλο το θέμα με το ποιος μπορεί να θεωρήσει μια απόλυση άκυρη ή έγκυρη. Μπορεί δηλαδή ο εργαζόμενος να πάει στα δικαστήρια και να πει: θεωρώ ότι δεν είχε βάσιμο λόγο απόλυσης και εκεί ο εργοδότης είναι αυτός που θα πρέπει να αποδείξει ότι είχε σοβαρό λόγο για να τον απολύσει. Αν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αποδείξει, ο εργαζόμενος δικαιούται να επαναπροσληφθεί, δικαιούται να λάβει μισθούς για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Είναι μια πολύ μεγάλη τομή η οποία πιστέψαμε θα γίνει αντιληπτή στην καθημερινότητα. Δεν έχω σκοπό να σας απολύσω και σαν δώρο σου δίνω την τελευταία ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση δεν αφορά το Υπουργείο ως Υπουργείο, αλλά μια κατάσταση στην οποία ουσιαστικά τη ζείτε. Έχετε δει τι γίνεται στη ΓΕΣΕ. Ναι. Οι εικόνες αυτές είναι ντροπή. Είναι πράγματι. Οι εικόνες αυτές είναι ντροπή. Θα έχουμε δηλαδή. Θα πάμε σε διοίκηση της ΓΕΣΕ από τα δικαστήρια. Σε δικαστικώς ορισμένη διοίκηση. Νομίζω πως είναι θλιβερό για την κατάσταση. Είναι σωστό για αυτή τη χώρα που είναι έχει συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν κάνει τεράστιους αγώνες. Είναι θλιβερό για την κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι στη γενική απαξίωση που λέγαμε προηγουμένως. Είναι στη γενική απαξίωση. Δυστυχώς η τριτοβάθμια οργάνωση, η μόνη τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης εργαζομένων, γιατί εργοδοτών υπάρχουν περισσότερες, βρίσκεται σε μια φάση πολύ μεγάλης παρακμής και απαξίωσης από τον κόσμο. Δεν θα ήθελα εγώ να κάνω σχολιασμό για τον τρόπο που λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια, διότι υπάρχει και πρέπει να γίνεται σεβαστή από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση συνδικαλιστική ελευθερία, συνταγματικώς κατοχυρωμένη συνδικαλιστική ελευθερία. Πάντως οι εικόνες αυτές απομακρύνουν διαρκώς τους εργαζόμενους από τη συλλογική τους εκπροσώπηση και ακόμη και αν δεν πήγαιναν τα πράγματα έτσι, και πάλι αυτό που εγώ εισπράττω τουλάχιστον από τους εργαζόμενους είναι ότι ακόμη και αν τα πράγματα δεν έφταναν σε αυτό το ακραίο σημείο που βλέπουμε να γίνεται στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, δεν είχαν καμία πίστη ότι σε αυτό το συνέδριο θα συζητιόταν ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων. Έχω δε να καταθέσω και μία περισσότερο εμπειρική προσέγγιση. Όλο αυτό το διάστημα που είμαστε στο Υπουργείο Εργασίας, στην πραγματικότητα τη διαπραγμάτευση με τους εργοδοτικούς φορείς προς όφελος των εργατικών συμφερόντων έρχεται και την κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τοποθετείται απέναντι στο ΣΕΒ για να προβάλλει μελικά εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση τα βάζει με το ΣΕΒ για να προστατεύσει τις τριετίες. Η κυβέρνηση τα βάζει με το ΣΕΒ για να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση τα βάζει με την Τρόικα για να επαναφέρει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι σοβαρή λειτουργία αυτό να πρέπει να εναπόκειται διαρκώς στην κυβέρνηση να κάνει το ρόλο της εκπροσώπησης των εργαζομένων, ακόμη και αν είναι μια αριστερή κυβέρνηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Το επόμενο θέμα είναι από το εξωτερικό δελτίο. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε διαδηλώσεις για το κλίμα. Έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά θα